Κεράτη. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει. Ελπίζουμε τώρα να θα πέσουν και οι άνεμοι, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία, έτσι να νιώσουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Έτσι, αυτό να... το λέμε βλέποντας θετικά την άνοδο της θερμοκρασίας που έρχεται εδώ στην Ιερά Πέτρα, είπαμε από τη Δευτέρα. Έτσι θα είναι βασμένη τη θερμοκρασία. Καλοκαίρι χωρίς μελτέμι και χωρίς άστρα δεν μπορεί έτσι, να περάσει. Ακριβώς. Το πρόγραμμα όλο. Λοιπόν, θα μας δώσετε μια εικόνα έτσι, της Κρήτης, τι γίνεται με τα, ίσως και με τα καλοκαιρινά, τι έχει φυτευτεί, που πάει, τι γίνεται. Έτσι μια εικόνα, να δώσουμε την εικόνα γενικότερα του, των προϊόντων μας, των αγροτικών. Από ό,τι πολύ καλά θα ξέρετε και εσείς, τα θερμοκήπια αυτή την περίοδο βρίσκονται στο ελάχιστο σημείο της παραγωγικής του δυναμικής. Τα περισσότερα ξεφοράζουν, τα περισσότερα βρίσκονται σε κατάσταση απολίμασης. Έτσι, ελάχιστες καλλιέργειες εντός θερμοκηπίου υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό που παίζεται σήμερα και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, τι γίνεται με τις υπαίθριες καλλιέργειες στην Κρήτη, οι οποίες δεν μεν υπάρχουν, αλλά είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, λόγω του φόβου του εντόμου τούτα αψολούτα που προκάλεσε πέρυσι μεγάλη καταστροφή στην υπαίθρια καλλιέργεια ντομάτας και φέτος είναι πολύ περιορισμένη η καλλιέργεια της ντομάτας, όπως και γενικά σε γενικές γραμμές οι εκτάσεις, οι καλλιεργούμενες με υπαίθρια και πεφτικά είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, με πρόπερση. Ήταν οι μειωμένες προσδοκίες των παραγωγών από το χειμώνα. Είχαμε τη βαρύ χειμωνιά, όλοι φύτευσαν αργά όσοι είχαν αποφασίσει να φυτέψουν. Οι περισσότεροι δεν είχαν πολλές προσδοκίες ότι θα πετύχουν καλή τιμή. Με αποτέλεσμα δηλαδή αυτή τη στιγμή οι υπαίθριες καλλιέργειες της Κρήτης να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Τον Ιούνιο έγινε μια κάποια, ας το πούμε, όψιμη φύτευση για να καλυφθούν οι ανάγκες της αυξημένης ζήτησης από τουρίστες και από τον εγχώριο πληθυσμό που πάντα αυξάνεται το καλοκαίρι κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη προβλεπόμενη παραγωγή. Μάλιστα, η τούτα λοιπόν έκανε σοβαρή ζημιά στα υπαίθρια πέρυσι, οπότε υπό αυτό το φόβο μειώθηκαν οι υπαίθριες καλλιέργειες, έτσι. Οι θερμοκηπιακές, κύριε Πιτσακάκη, επειδή ξέρω ότι αρκετοί παραγωγοί έχουν μπει στη διαδικασία φύτευσης, κυρίως αγκουριού νομίζω τώρα το καλοκαίρι, έτσι. Είναι πιο εύκολη ήδη. Είναι μια εύκολη λύση. Μια εύκολη λύση, και επειδή τα προηγούμενα χρόνια έδωσε κάποιο σημαντικό εισόδημα, οι παραγωγοί προσδοκούν να πάρουν ένα σημαντικό εισόδημα και να συμπληρώσουν κάποιες απώλειες από τη χειμερινή καλλιέργεια. Και γενικά θεωρείται ότι είναι μια εύκολη, γρήγορη και σχετικά αποδοτική λύση. Όχι πάντα βέβαια, έτσι, γιατί η καλλιέργεια του εδάφους το καλοκαίρι προκαλεί το μεγάλο πρόβλημα ότι θα μπει το έδαφος κουρασμένο για την κύρια καλλιέργεια του χειμώνα. Και κακά τα ψέματα, το μεγάλο μυστικό που το ξέρουν όλοι, το μεγάλο πλεονέκτημα των θερμοκηπίων της Κρήτης είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα παραγωγής τους χειμερινούς μήνες, από Δεκέμβριο μέχρι και το Πάσχα. Έτσι. Τότε πρέπει να είναι τα εδάφη μας στην άριστη κατάσταση, να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν υγιή φυτά και να μεγιστοποιηθεί και η παραγωγή αλλά και η ποιότητα των προϊόντων. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Να. Μάλιστα, ωραία. Πώς πάμε λοιπόν στη νέα καλλιέργεια, γιατί είπα και πριν ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ετοιμάζεται ο παραγωγός μας να φυτέψει πρόημα φέτος, σε σχέση με την περσινή χρονιά που εκεί τον τζάκισε και η βαρύ χειμωνιά, φέτος το πάει λίγο πιο νωρίς και μάλιστα η τάση είναι ντομάτα φέτος, δεν ξέρω αν ξεφούσκωσε και τον ντοματίνι ή σταθεροποιείται στην καλλιέργειά του, δηλαδή όσοι είναι να έχουν ντοματίνι, ας πούμε, γιατί είδαμε μια τρομερή άνοδο το προηγούμενο διάστημα εκεί στα lockdown με τον ντοματίνι, έτσι. Τι γίνεται τώρα, όντως έχετε αυτή την εικόνα για το νησί μας ότι πάμε σε πρώιμη καλλιέργεια? Εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα ότι πάμε για πρώιμη καλλιέργεια, εκτός από εκείνες τις περιοχές που ούτως ή άλλως δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς και θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε πρώιμη φύτευση, όπως είναι οι περιοχές του Τυμπακίου, της Μεσαράς γενικότερα. Θεωρώ πάντως ότι οι πρώιμες φυτεύσεις Αυγούστου ή και νωρίτερα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή προσβολή από τούτα, η οποία παραμένει ενεργός, οι πληθυσμοί της είναι πολύ υψηλά και θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, η άρεση στιγμή φύτευσης για την ντομάτα στην Κρήτη
είναι για τις πολύ πρώιμες περιοχές όπως είναι το Τιμπάκι, που την περιορίζει σημαντικά ο Ψιλορίτης να φυτέψει από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά, για την περιοχή της Ιεράπετρας, η άριστη στιγμή που πρέπει να εγκατασταθεί η καλλιέργεια της ντομάτας στο θερμοκήπιο είναι το πρώτο δεκαήμερο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Αυτή για μένα είναι η άρχη στιγμή που πρέπει να φυτευτεί και πρέπει οι παραγωγοί να αναζητούν προϊόντα υβρίδια ντομάτας που μπορούν να δώσουν τη μέγιστη απόδοση και την άριστη ποιότητα φυτευόμενα εκείνη τη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Γιατί αυτή η χρονική στιγμή μπορεί να δώσει τη μέγιστη ποσότητα από το Δεκέμβριο μέχρι το Πάσχα, που είναι το μεγάλο ζητούμενο και το μεγάλο πλεονέκτημα των θερμοκηπίων της Ιεράπετρας. Μάλιστα, να μην προχωρήσουν λοιπόν σε πρώιμη φύτευση, λέτε εσείς. Καλύτερα να το πάνε παραπέρα. Ίσως επειδή πέρυσι ήταν πολύ ψυχρός ο καιρός, κρύος ο καιρός, και δεν βοήθησε πάρα πολύ σε όλες τις καλλιέργειες αυτό. Ίσως γι' αυτό. Αυτές είναι οι πληροφορίες οι δικές μας. Έτσι, οι πληροφορίες είναι ότι πάμε σε πρώιμη καλλιέργεια. Ναι. Παρακολουθώντας πέρυσι την καλλιέργεια όπως πήγε, βγάζω το συμπέρασμα ότι πρόβλημα είχαν εκείνα τα υβρίδια που είχαν μειωμένη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες και μειωμένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα όταν είχαμε μικρή ημέρα. Ναι. Οι υβρίδια ντομάτας που είχαν αντοχή στο κρύο έδειξαν εξαιρετικά χαρακτηριστικά τόσο στην ποιότητα του καρπού όσο και στην παραγωγή τους. Τώρα βέβαια, άρα, κύριε Πιτσακάκη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι αυτό το υβρίδιο που μπορεί να έχει όλες αυτές τις ανοχές και αντοχές, δηλαδή να είναι και στο κρύο εντάξει, να αντέχει το κρύο, να αντέχει και τη νέα αυτή τελευταία ίωση, αν δεν κάνω λάθος, ίωση νομίζω ότι είναι, που είναι και καραντίνας αυτό και που ταλανίζει. Εννοείται την Ντόμπι Αρέφ. Ναι, αυτά. Ναι, αυτή την τελευταία ίωση που. Ναι. Τι είναι, ποιο είναι αυτό το υβρίδιο το οποίο θα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Θα έχει αποδοτικότητα. Ναι, που έχει αποδοτικότητα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Εδώ και 10 χρόνια εμείς σαν εταιρεία κάναμε μια σημαντική έρευνα στην Ιεράπετρα. Έχουμε εγκαταστήσει πειραματικό σταθμό προπαραγωγής. Κάναμε μια συστηματική και μακροχρόνια έρευνα και καταφέραμε πριν 3 χρόνια και δημιουργήσαμε ένα νέο υβρίδιο, το ντομάτας, που είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στις συνθήκες και στις μικροκλιματικές προδιαγραφές της Ιεράπετρας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να έχει υψηλές αποδόσεις και άριστη ποιότητα καρπού τη χρονική περίοδο που έχει πλεονέκτημα το θερμοκήπιο της Ιεράπετρας. Το υβρίδιο αυτό ήταν με κωδικό, σήμερα έχει καταγραφεί στους συνοδικούς καταλόγους και το όνομα αυτού είναι Εσπέρια. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πενευόμαστε ότι είναι ένα υβρίδιο το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των παραγωγών για υψηλές αποδόσεις και άριστη ποιότητα στο χρονικό διάστημα που σας ανέφερα προηγουμένως. Το πλεονέκτημα της Ιεράπετρας είναι να μπορέσει να παράξει άριστη ποιότητα και σημαντική και μεγάλη ποσότητα προϊόντος τη στιγμή που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ειδικά αν έχουμε ένα βαρύ χειμώνα που επηρεάζεται περισσότερο από το βαρύ χειμώνα οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου που παράγουν κυπευτικά υποκάλυψη, η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Κρήτη και συγκεκριμένα η Ιεράπετρα έχει σημαντικό πλεονέκτημα, γιατί μπορεί να παράξει την καλύτερη ποιότητα και τη μεγαλύτερη ποσότητα από αυτές τις άλλες περιοχές. Όταν έχουμε λοιπόν βαρυχημονιά, μη μας φοβίζει η βαρυχημονιά, στα δύσκολα φαίνεται η ποιοτική ανωτερότητα των δικών μας θερμοκηπίων, που μπορούν να παράξουν άριστη ποιότητα και σημαντική ποσότητα. Παραδείγματος χάρη, εγώ φέτος η δικιά μας ντομάτα, το υβρίδιο Εσπέρια, δεν διέκρινα καθόλου κούφιο καρπό, καθόλου κούφιο ντομάτες. Που αποτελεί ένα σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό για την καλλιέργεια της ντομάτας. Ούτε παρατήρησα ότι η Εσπέρια κάμφη και μειώθηκε η παραγωγική της δυναμική από τις χαμηλές θερμοκρασίες ή τις μεγάλες διακυμάνσεις ημέρας νύχτας. Πιστεύω τέτοια υβρίδια χρειάζεται ο τόπος για να μπορέσει να έχει και η παραγωγικότητα αλλά και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Παραδείγματος χάρη, η έρευνα που πρέπει να κάνουν εταιρείες δεν είναι πως θα παράξουμε στην Κρήτη στο θερμοκήπιο το μάτο το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Το μάτο καλοκαίρι παράγεται υπαίθρια στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας ή σε κάποια άλλα θερμοκήπια της Βορείου Ελλάδας που δεν μπορούν με κανένα τρόπο λόγω υψηλού κόστους να παράξουν ντομάτα το χειμώνα. Την παραγωγή λοιπόν της ντομάτας το χειμώνα πρέπει να την κάνει η Κρήτη, η Ιεράπετρα, διότι εκεί έχει το πλεονέκτημά της και εκεί πρέπει να επενδύσει σε έρευνα, σε τεχνογνωσία,
ούτως ώστε να με ιστοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα. Μάλιστα, και όλο αυτό τώρα τα συμπεράσματα για την σπέρεια που λέμε είναι από έρευνα χρόνων εδώ, στις συνθήκες, στις κλιματολογικές της Ιεράπετρας. Βεβαίως, στη συνεργασία της εταιρείας μας, της Γενικής Τεχνικής, με την γαλλική εταιρεία, το γαλλικό οίκος προπαραγωγής Μπιλμορέ, τον οποίο αντιπροσωπεύουμε στη χώρα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, άλλα έτσι πλεονεκτήματα σε όλα αυτά που είπαμε, είτε στην ίωση της ντομάτας, εκεί σε διάφορα άλλα, σε διάφορες ιώσεις που είναι έτσι προβληματικές, προβληματίζουν τους παραγωγούς, εδώ τώρα τι λέμε? Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, κύριε Πιτσακάκη, άλλο η ανοχή και άλλο η αντοχή, υπάρχει διαφορά, κάτι που... Η ανοχή είναι, όταν μιλάμε για ανοχή, εννοούμε ανοχή. Η ανοχή είναι το σημαντικό θέμα. Πάντως αυτό που έχω να σας πω εγώ όσον αφορά τις ιώσεις, για να μην κυκλοφορεί, να μην υπάρχει ένα κλίμα πανικού στους παραγωγούς. Όταν ένας παραγωγός είναι ιδιαίτερα, ας το πούμε, μερακλής και συνειδητός και εργατικός σε αυτό που κάνει και παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του θερμοκηπίου του από είσοδο εντόμων, από επαναμολύνσεις, από ιώσεις, τότε μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά οποιαδήποτε ίωση μπορεί να εμφανιστεί ή που υπάρχει ήδη στην περιοχή. Η πρόληψη δηλαδή είναι αυτή που λέτε. Σαφέστατα, η πρόληψη. Και ένα σημαντικός παράγοντας που θα διαμορφώσει υγιείς συνθήκες όσον αφορά την ανάπτυξη και παραγωγικότητα των φυτών είναι η απολύμανση του πλειοδάφους το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θεωρώ ότι στην Ιεράπετρα και στην Κρήτη, επειδή έχουμε πολύ δυνατό ήλιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια και να γίνει πιο αποτελεσματική απολύμανση του εδάφους και έτσι ο παραγωγός να ξεκινήσει την καλλιέργεια με ένα φρέσκο, αναζωογονημένο και παρθένο έδαφος ικανό να του δώσει τη μέση στην παραγωγή και ταυτόχρονα προστασία από οποιοδήποτε παθογόνα ή μύκητες ιούς. Οπότε πρόβλεψη ουσιαστικά και αυτό θα δώσει περισσότερα αποτελέσματα στην όλη διαδικασία. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή κάποτε πρέπει να υιοθετήσουμε τη μία καλλιέργεια στην Κρήτη. Κάνουμε μία καλλιέργεια και παράγουμε στην καρδιά του χειμώνα, εκεί που έχουμε πλεονέκτημα και εκεί που οι άλλοι δυσκολεύονται να παράξουν με χαμηλό κόστος και αποτελεσματικά. Και να πω και μία άλλη παράμετρο. Μην μας φοβίζει το κόστος. Γιατί επόμενη μου ερώτηση ήταν αυτή, κύριε Πιτσακάκη. Ναι, ακούστε να δείτε το Βεράκι, όλοι οι παραγωγοί σε όλη την Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν το μεγάλο κόστος στο ενεργειακό. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη δε, η Νότια Κρήτη που έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια θα χρειαστεί επιπλέον ενέργεια πολύ λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, από οποιοδήποτε άλλο παραγωγό. Να. Και σε τελική ανάλυση... Άρα τα προϊόντα μας εννοείται θα είναι και ανταγωνιστικά στην αγορά, αυτό λέτε. Το πρόβλημα μπορούμε να το μετατρέψουμε σε μια ευκαιρία και να κατοχυρώσουμε περισσότερο τα προϊόντα μας στις ευρωπαϊκές αγορές. Πάντα έτσι συμβαίνει. Δεν πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, πρέπει να το βλέπουμε μισογεμάτο. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Αλλά όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα λοιπάσματα έχουν πάρει την ανιούσα και φτάνουν ακόμα και στο 300% μας λέγανε εδώ κάποιοι συνεταιριστές. Αυτό μάνι δεν δυσκολεύει την όλη ιστορία στη διαδικασία. Γιατί είναι όλα αυτό... και το ρεύμα που χρησιμοποιούν κάποιοι, όχι όλοι οι παραγωγοί. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πλήττει όλη την κοινωνία αυτό το πρόβλημα. Πλήττει τους πάντες. Αισιοδοξώ ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιες λύσεις. Πάντως δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να αντέξει όχι μόνο οι αγροτικές κοινωνίες που έχουν ανάγκη που ζουν τα λοιπάσματα, αλλά όλες οι κοινωνικές ομάδες πλήττονται σοβαρά από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Θεωρώ ότι πιστεύω ότι τη χρονιά αυτή θα ασκηθούν πολιτικές εξομάλυνσης που θα μετριάσουν αυτές τις μεγάλες αυξήσεις στα λοιπάσματα κυρίως. Δηλαδή δεν αντέχει πλέον η κοινωνία, ούτε ο παραγωγός κανείς δεν μπορεί να αντέξει αυτό το μεγάλο. Ναι, γιατί φέτος οι όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις που δεν υπήρξαν επί της ουσίας, ήταν πολύ, και αν υπήρξαν ήταν σε ελάχιστο βαθμό, δημιούργησαν ασφικτικό κλίμα για όλους τους παραγωγούς, με αποτέλεσμα και με το φόβο διάφορων δεδομένων τα οποία αλλάζαν μέρα με τη μέρα, βρεθήκαν ξαφνικά τα κόστη να είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Βέβαια. Έτσι. Υπάρχει μεγάλο το πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι και ο καταναλωτής πλέον, ο οποίος θα αγοράσει την ντομάτα ή το αγγούρι, την πιπεριά τη δικιά μας, δεν έχει την αγοραστική δύναμη που είχε πέρυσι. Δηλαδή να αντισυμπεριστεί το πρόβλημα. Βλέπετε να έχουν αλλάξει οι συνήθειες καταναλωτικές, ας πούμε, μετά από
2,5 χρόνια COVID, συν όλο αυτό το διάστημα τώρα με την ενεργειακή κρίση. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο για αυτό που λένε πολλοί για την επισιτιστική κρίση, δηλαδή ότι ναι μεν μπορεί να έχουμε προϊόντα στα ράφια, αλλά δεν θα μπορούμε να τα ψωνίσουμε. Αυτό καταλαβαίνω εννοούν επισιτιστική κρίση. Θα υπάρχουν προϊόντα, αλλά θα είναι υψηλές οι τιμές. Για όλα αυτά τι λέτε εσείς κύριε Μπιτσακάκη, από την εμπειρία σας? Αυτό θα υπάρχει, αυτό το πρόβλημα θα υπάρξει, ότι θα είναι πολύ υψηλές τιμές. Ο καταναλωτής θα είναι δύσκολο να το πλησιάσει αυτό, αλλά υπάρχει μια δεύτερη λύση κατά τη γνώμη μου. Ο ποιοτικός έλεγχος που γίνεται στα προϊόντα, παραδείγματος χάρη στις πιπεριές στα αγγούρια, είναι οπτικός. Έτσι λοιπόν, ένα αγγούρι που είναι στραγό απορρίπτεται ως βήτα. Άρα, μήπως δηλαδή να το αλλάξουμε την. Την κατάταξη των προϊόντων που λέμε, ας πούμε η ντομάτα πρέπει να είναι τόσο επί τόσο, το αγγούρι να είναι ίσιο, και να κάνουμε άλλη μια κατηγορία. Τι είχε Λας Βαγγέλη? Μια κατηγορία με ενέπνευση ο κ. Μητσακάκης, το οποίο το αγγουράκι να είναι πιο οικονομικό και να μπορεί να το φάει ο καταναλωτής. Και ας είναι, ναι, παιδί μου, λίγο στραβό, μην το πετάμε. Αυτό ήθελα να πω. Να μην καταλήγει. Να το δούμε δηλαδή και κάπως αλλιώς. Δεν είναι κρίμα αυτό το αγγουράκι, το οποίο δεν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχει πολυμορφικότητα των φαρμάκων. Απλώς οπτικά μας ενοχλεί. Και μπορεί να ενοχλεί το καταναλωτή, το μέσο Ευρωπαίο, να βλέπει ένα επώνυμο αγγούρι να είναι άσχημο. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό να περάσει την κατανάλωση με κάποιο τρόπο? Να σα πω και μια άλλη ιδέα. Μπορεί αυτό το αγγουράκι να γίνει προσφορά μέσω ενός κοινωνικού δικτύου σε κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια αδυναμία ή σε μια πολύ χαμηλή τιμή, που να λυθεί με αυτόν τον τρόπο το επιστημιστικό πρόβλημα. Γιατί θα έχουμε πρόβλημα στο μέλλον. Είναι κρίμα ένα προϊόν το οποίο το απορρίπτουμε οπτικά, να το απορρίπτουμε να το πετάμε στη χωματερή. Ναι, το ίδιο συμβαίνει και με τις ντομάτες, ας πούμε. Μεγαλύτερες, μικρότερες. Μια ντομάτα μικρότερη, η οποία απορρίπτει σήμερα και πιθανόν να πηγαίνει στη χωματερή, μπορεί να βρεθεί από ένα δεύτερο δίκτυο διακίνηση εμπορία σε μια χαμηλότερη, λογικότερη τιμή και να πηγαίνει σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μια ντομάτα θερυπίνη στα 3 ευρώ. Αλλά στα 30 λεπτά θα μπορούν να την αγοράσουν. Και ο παραγωγός θα καρποθεί κάτι από ένα προϊόν που θα πήγαινε στη χωματερή, και κάποιοι καταναλωτές που δεν έχουν το μεγάλο βαλάντιο να μπορέσουν να αγοράσουν και να διατραφούν υγιεινά με ένα δεύτερης ποιότητας όσον αφορά την ποιοτική εμφάνιση προϊόντος. Ναι. Αυτό έχει να κάνει τώρα με τα δημοπρατήρια, με τους εμπόρους. Όπως και μια άλλη ιδέα, παραδείγματος χάρη, λέμε πολλές φορές ότι ο θεσμός της λαϊκής, που τον σήμερα καταρρύπτεται, δεν μας αρέσει κλπ. Διότι πολλά πρέπει να περνάνε μέσα από το σούπερ μάρκετ. Γιατί ο θεσμός της λαϊκής απευθύνεται στις νοικοκυρές, και επειδή σήμερα οι γυναίκες όλες δεν είναι νοικοκυρές, εργάζονται, δεν πάει κανείς το πρωί στη λαϊκή παρά μόνο γερόντι. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία, άλλος δρόμος, αν θέλουμε να τον βρούμε, ότι θα μπορούσε η λαϊκή να γίνει το απόγευμα. Όλοι οι σχολάνε από τις δουλειές και να πάνε να ψωνίσουν. Αρκεί να τη θέλουμε όμως η λαϊκή, κύριε Μπιτσακάκη, έτσι. Γιατί υπάρχει αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχουν μονόδρομοι στην λαϊκή σε προϊόντα. Υπάρχουν εξωτερμάτια, υπάρχει εξαγωγή, υπάρχει δημοκράτηση, να υπάρχει και η λαϊκή όμως, που βοηθάει την απευθεία σε επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Βλέπουμε βέβαια τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε μια διαφοροποίηση σχετικά με το ποσοστό παραγωγών και εμπόρων και στις λαϊκές, με αποτέλεσμα οι διαμορφωθείς τιμές να ακολουθούν κάποια στιγμή, όχι σίγουρα οι ίδιες, αλλά κοντά με τις τιμές των σούπερ μάρκετ σε κάποιες περιπτώσεις. Όχι όλες οι λαϊκές, μην το θέσουμε σαν δεδομένο αυτό, αλλά υπάρχει μια τέτοια τάση. Ναι, τώρα αυτό έχει να κάνει με το εμπόριο. Αλλά ο κ. Μητσακάκης μας δίνει και άλλες ιδέες που νομίζω. Η οποία λύση αυτή, όσον αφορά τη β' επιλογή και τη διάθεσή της στο εμπόριο, είναι μια πολύ καλή επιλογή για να υπάρχει δυνατότητα για όλα τα βαλάντια. Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, ωραία. Οπότε να κλείσουμε με την Εσπέρια, κ. Μητσακάκη. Δύο κουβέντες ακόμα, αν θέλετε να μας πείτε. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι, κάτι άλλο παράμετρο που θα υπάρξει φέτος. Φέτος υπάρχει το ενδεχόμενο. Υπάρχουν πολύ, πολύ λιγότερα εργατικά χέρια από ό,τι υπήρχαν πέρυσι, λόγω των διαφόρων συγκυρίων που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Άρα, η παραγωγή θα πρέπει να επιλέξουν κάποια υβρίδια τα οποία εκ των πραγμάτων απαιτούν λιγότερα εργατικά χέρια για να μπορέσει να βγει καλλιέργεια. Να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι, παραδείγματος χάρη. Πολλοί παραγωγοί φέτος σκέφτονται να φύγουν από την πιπεριά, διότι τα εργατικά χέρια δεν υπάρχουν και προφανώς θέλουν να κάνουν οικονομία σε αυτό. Και λοιπόν, κάποιοι έμπεροι πίπερο παραγωγοί που πάντα όλα τα χρόνια επένδυαν πάνω στην πιπεριά, σκέφτονται ότι θα κάνουν φέτος χωρίς εργάτες. Πρέπει λοιπόν να οδηγηθούμε στην καλλιέργεια υβριδίων πιπεριάς που θέλουν λίγα εργατικά
και δίνουν το προσδοκόμενο οικονομικό αποτέλεσμα με λιγότερο κόστος εργασίας. Εμείς έχουμε λύσει αυτό. Και θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Είναι το υβρίδιο Ελισσός, το οποίο είναι κέρατο, προβλέπεται για τη σημερινή καλλιέργεια με φύτευση αρχαία Σεπτεμβρίου και που έχει τη δυνατότητα να καλλιεργείται χωρίς να απαιτεί πολλή εργασία από εργάτες γης. Γιατί δεν χρειάζεται πολλά κλαδέματα, προχωράει σταθερά, ανθίζει, δένει και προχωράει. Με αποτέλεσμα να θέλει το μισό εργατικό κόστος από ό,τι άλλα υβρίδια. Που είναι πολύ αξιόλογη και παραγωγική λύση. Παραγωγική χωρίς να χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια. Γιατί θίξατε τώρα ένα άλλο θέμα, πολύ μεγάλο για την Κρήτη, όχι μόνο, αλλά επειδή μιλάμε για την Κρήτη, το θέμα των εργατικών χεριών, έτσι, και πολλοί άνθρωποι που έχουν μάθει αυτή τη δουλειά τώρα, έτσι, φεύγουν, πάνε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Παραγωγός που καλλιεργεί 40 χρόνια την περιοχή και τη γνωρίζει πολύ καλά και μπορεί να πετύχει το μέγιστο παραγωγικό αποτέλεσμα, δεν μπορεί να φύγει να πάει στο αγγούρι που θέλει λιγότερα εργατικά. Εκ των πραγμάτων είναι δεμένος με την υπεργία. Πρέπει να βρει η λύση που να χρειάζεται λιγότερα εργατικά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν υβρίδια ή να καλλιεργεί τα ίδια υφιστάμενα υβρίδια που έχουν χαμηλή απέτηση εργατικά για να μπορέσει να πετύχει το μέγιστο παραγωγικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παραδείγματος χάρη, το Βελανίδη. Το Βελανίδη είναι μια πολύ αξιόλογη καλλιέργεια, έδωσε χρήμα στους παραγωγούς. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Αν δεν υπάρχουν εργατικά, πώς θα μπορέσει ένας παραγωγός να τη βγάλει εις πέρας από την καλλιέργεια. Είναι σημαντικό. Και πολλοί παραγωγοί πιστεύω θα οδηγηθούν στην ντομάτα λόγω αυτής της ανάγκης, λόγω αυτής της έλλειψης. Μάλιστα. Πολλοί παράγοντες λοιπόν που καθορίζουν και την επιλογή του προϊόντος που θα επιλέξει ο παραγωγός, έτσι. Από τα εργατικά χέρια μέχρι τις κλιματολογικές συνθήκες που ξέρουμε ότι πολλές φορές εξαρτάται η παραγωγή και από το τι καιρό θα κάνει, έτσι. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα από Βαλκάνια, από Τουρκία, έτσι, ανταγωνιστικές χώρες, έτσι, μια εικόνα μας δώσετε, Ισπανία για τα γκούρι. Χώρες του Νότου και όχι μόνο. Ούτως ή άλλως τα πάντα ρί. Σωστό. Τα κυπευτικά αλλάζουν από μήνα σε μήνα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια σταθερή πρόβλεψη. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να κάνουμε μια σταθερή πρόβλεψη για την παραγωγή που μπορεί να έχει η ελιά στην Ισπανία. Και αυτό παρακινδυνευμένη. Τώρα, τι θα καλλιεργήσουν οι Ισπανοί αγρότες στα Θερμοκήπια ή οι Τούρκοι αγρότες στην Ατάλεια ή στο Μαρόκο, α πούμε. Στο Μαρόκο είναι κάτι το οποίο είναι ευμετάβλητο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαστε ανοιχτοί πάντα σε τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω ότι βοηθάνε και τους παραγωγούς μας να επιλέξουν. Γιατί, ξέρετε, δεν υπάρχει ένας φορέας πουθενά ο οποίος να βοηθάει τον παραγωγό και να του δίνει κάποια στατιστικά στοιχεία. Γιατί τώρα είναι όλοι με το ερώτημα... Τι να φυτέψω φέτος, έτσι, νομίζω ότι το συναντάτε κι εσείς, κύριε Πιτσακάκη, συχνά. Τι να βάλω στο θερμοκηπιό μου, τι να φυτέψω. Η καλή συνεργασία μεταξύ γεωπόνου και παραγωγού βοηθάει πάντα στο να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο διάλογος ανάμεσα στους γεωπόνους και στους παραγωγούς δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Άρα σωστά, γιατί το διάλογο και την ενημέρωση. Ναι, το κριτήριο πάνω είναι πολλές φορές λανθασμένο, γιατί τι βάλαμε πέρυσι, τι είχε τιμή πέρυσι να βάλουμε φέτος. Είναι ένα λανθασμένο κριτήριο αυτό. Έτσι, ή μονόπλευρα έχουμε τούτα, άρα δεν βάζουμε τούτο. Είχαμε διάφορα. Λοιπόν, μάλιστα. Εσπέρι F1 λοιπόν, κύριε Πιτσακάκη, για την ντομάτα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι. Πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Γεια σας.